90 αθλητές ποδηλασίας με τους συνοδούς τους από 30 διαφορετικές περιοχές της χώρας βρίσκονται ήδη στο Ρέθυμνο για να συμμετέχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Short Track και Eliminator που οργανώνει ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ρεθύμνου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Ρεθύμνου. Οι αγώνες τους, οποίους χορηγός επικοινωνίας είναι η Κρήτη TV και που θα διεξαχθούν στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο αμόδεσθημα της παραλιακής ζώνης, αφορούν στις κατηγορίες παιδων, κορασίδων, εφήβων, νεανίδων, ανδρών και γυναικών. Η ομάδα του Άτλα, όπως και ο Δήμος Ρεθύμνου, είναι στις 5 πρώτες, ο Δήμος Ρεθύμνου είναι στις 5 πρώτες πόλεις. Εμείς είμαστε στην πρώτη δεκάδα των αθλητικών σωματείων της Ελλάδας. Κάνουμε προσπάθειες να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Τα παιδιά που έχουμε στο σωματείο μας δείχνουν το δρόμο πώς πρέπει να κινηθούμε, γιατί υπάρχει από κάτω υλικό που, αν δουλευτεί σωστά, φτάνουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και η προσπάθεια συνεχίζεται χωρίς σταματημό. Καλό όλο τον κόσμο να παρευρεθεί στα Πευκάκια και στην παραλία, γιατί στην παραλία είναι πρωτόγονο το γεγονός. Δεν έχει ξαναγίνει αγώνας σε παραλία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να είμαστε και του χρόνου το Ρέθυμνο να διεκδικήσει και άλλους αγώνες. Με αφορμή τη διεξαγωγή των ποδηλατικών αγώνων, ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοίνωσε τη σημαντική πιστοποίηση που κατέκτησε αυτή του φιλικού προς το ποδήλατο Δήμου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού που κατά βάση υπαγορεύει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Ο Δήμος μας έχει πάνω από 15 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομους εντός της πόλεως του και έχει πάνω από 100 χιλιόμετρα στην περιφέρεια του Δήμου μας. Μπορεί να έρθει με τους συνοδούς του, την οικογένειά του και τους φίλους του στο Ρέθυμνο της Κρήτης, να έχει την κατάλληλη υποδομή στο ξενοδοχείο του για να φιλοξενήσει το ποδήλατό του και τον ίδιο, γιατί για ένα ποδηλατιστή Ευρωπαίο επισκέπτη είναι πολύ σημαντικό αυτό, και να έχει μία πόλη που, στην οποία μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια και με ευχαρίστηση, να επισκεφθεί τα μουσεία, τα μνημεία, τις ομορφιές της πόλης αυτής με το ποδήλατό του. Θεωρούμε λοιπόν ότι το ποδήλατο είναι μία ήπια μορφή μετακίνησης που όχι μόνο για τους τουρίστες αλλά και για τους κατοίκους μιας πόλης είναι πολύ όμορφο να χρησιμοποιείται. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Δήμο Ρεθύμνης. Είναι από τους πρώτους Δήμους που πιστοποιείται. Μέχρι στιγμή στη χώρα μας 6 είναι οι Δήμοι που τηρώντας τα αυστηρά κριτήρια έλαβαν πιστοποίηση, ενώ από την Κρήτη ο μόνος Δήμος μέχρι τώρα που είναι πιστοποιημένος είναι αυτός του Ρεθύμνου.